Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ, στην ιστορική και σύγχρονη πρωτεύουσα της περιφέρειάς μας, στην Κέρκυρα, που μας δίνουν την ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλα τα Επτάνησα με την ευκαιρία της επετείου της Ένωσης των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα, η οποία επικυρώθηκε την 21η Μαΐου του 1864. Με μεγάλη συγκίνηση και τιμή βρίσκομαι σήμερα σε αυτό το χώρο, τον ιερό, για την ψυχή και την ιστορία των Επτανησίων. Εδώ, σε αυτό το χώρο, εκφράστηκαν με απαράμελη θέρμη και αποφασιστικότητα τα αισθήματα των εκπροσώπων των λαών της Επτανήσου για την ελευθερία, τη φιλοπατρία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτά τα αισθήματα έφεραν τα Ιόνια νησιά στην καρδιά της Ελλάδας, στην καρδιά του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Για μας, την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και το Περιφερειακό Συμβούλιο, οπωσδήποτε, νεοσύστατους θεσμούς αποτελούν μια μεγάλη παρακαταθήκη, γιατί αποδεικνύουν ότι η ενότητα, η πολιτική οντότητα των Ιωνίων Νήσων ήταν μια πραγματικότητα πολύ πριν από μας. Θέλουμε αυτή την ιστορία να την αισθανθούμε πραγματικά παρακαταθήκη, να την αναδείξουμε και να την τιμήσουμε. Και η συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγενεσία του 1821 θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, εμπνεόμενοι από τα αισθήματα, από την πολιτική βούληση, από την ενωμένη αποφασιστικότητα των Ιωνίων Νήσων, των εκπροσώπων του λαού της Επτανήσου, να συνεχίσουν την πορεία τους ενωμένοι με την Ελλάδα, εμείς αισθανόμαστε ότι πρέπει να σφυριλατήσουμε ακόμη περισσότερο την ενότητα, ακόμη περισσότερο τη συνοχή μας και να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες για να πορευθούμε ενωμένοι στο μέλλον, το οποίο έχει μεγάλες απαιτήσεις και απαιτεί πραγματικά θαραλές αποφάσεις για να επιτύχουμε την ανάπτυξη και την ευημερία για όλους.